Το πρωτάθλημα της αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα κατέκτησε για ακόμη μια φορά η ομάδα ποδοσφαίρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Η ομάδα του Εύρου με προπονητές τους Γιώργο Πετκίδη και Γιώργο Κυριαλάνη στον τελικό επικράτησε 3-0 των Ιωαννίνων χάρη σε 2 γκολ του Παγωνίδη και 1 του Καραγιάννη. Νωρίτερα, σε αγώνα που έγινε και πάλι στο Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης, είχε επικρατήσει τον Τρικάλων. Επιτεύχθη ο στόχος μετά από 3 χρόνια που η διοργάνωση δεν έγινε λόγω του κορονοϊού που υπήρχε. Βρεθήκαμε στα τελικά του Final Four για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όπου και επιτεύχθη ο στόχος, κατακτήσαμε την πρώτη θέση. Θέλω να πω ότι μετά από 3 χρόνια έγινε μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση με πάρα πολλές ομάδες, με πάρα πολλούς συναδέρφους. Ξεκίνησε από τέλος Μαρτίου και τελείωσε προχθές στο στάδιο Καφτατζόγλιο η τελική φάση. Ήταν πολύ πετυχημένη η διοργάνωση, το χαρήκαμε πολύ και μέσα σε αυτό γνωριστήκαμε με πολλούς συναδέρφους και ήταν σχεδόν πολύ όμορφα όλα. Η συμμετοχή παικτών τόσο από την Αλεξανδρούπολη όσο και από την Ορεστιάδα φαίνεται να ήταν το κλειδί της φετινής επιτυχίας, καθώς και το γεγονός ότι ο Εύρος έχει πολλούς αστυνομικούς που ως ποδοσφαιριστές αγωνίζονται και στη ΓΑΜΑ Εθνική και είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Ήταν αυτή η μίξη που έγινε φέτος Αλεξανδρούπολης-Ορεστιάδας το μυστικό της φετινής επιτυχίας και αν θέλετε οδηγός και για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή να το καθιερώσετε αυτό για τα επόμενα χρόνια? Νομίζω ήταν αυτή η επιτυχία. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε το πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις άλλες διευθύνσεις ότι έχουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές λόγω των συνοριακών φυλάκων οι οποίοι έχουν γίνει προσλήψεις τελευταία, με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετά καλό υλικό με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και θέλω να πω ότι και μείνανε και αρκετοί και εδώ πίσω, όπως είναι ο Μπαρμπαγιάννης, όπως είναι ο Δουργιδένης, παίκτες που παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως είναι ο Κυριζάκης, δηλαδή μπορούσαμε να είχαμε ακόμα καλύτερο υλικό. Παρ' όλα αυτά η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ πειθαρχημένη, τα παιδιά δώσαν το 100% και αυτό που μένει σε μένα είναι ότι το χαρήκανε ιδιαίτερα, γιατί το ευχαριστηθήκανε, γιατί ήταν ένας τελείως διαφορετικός θεσμός και το χαρήκανε πάρα πολύ. Πλέον η ευρύτικη ομάδα σε παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Νότιας Ελλάδας, που θα γίνει πιθανότατα την επόμενη χρονιά, θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας που δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής στις 2 προηγούμενες προσπάθειές της. 2 φορές βρεθήκαμε να παίξουμε με ομάδες των Αθηνών, τις οποίες η μία αποκλειστήκαμε στα πέναλτι και την άλλη στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Γνωρίζουμε ότι γίνεται ένα διαφορετικό πρωτάθλημα εκεί κάτω στην Αθήνα, πάρα πολύ δυνατό, με ποδοσφαιριστές που παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, στη ΒΙΤΑ Εθνική, με καλό επίπεδο. Και όλος ο στόχος, θα έλεγα ότι είναι εκεί του χρόνου, θα γίνει σε συνεννόηση με τον Αερολιμένα, τη Διεύθυνση Αερολιμένα των Αθηνών, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα κάτω. Ο στόχος μας είναι να γίνει ο αγώνας στο Καραϊσκάκι και στη Λεωφόρο για να μπορέσουν τα παιδιά να κατεβούν κάτω και να το χαρούμε. Από εκεί και πέρα, αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα τους καλέσουμε να έρθουν πάλι εδώ και να αυτή τη φορά να είναι η τρίτη και φαρμακερή και να το κατακτήσουμε. Ο κύριος Τσιομλακίδης κλείνοντας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει ανθρώπους που δεν ήταν εντός γηπέδου, αλλά η βοήθειά τους ήταν σημαντική στην προσπάθεια της ομάδας. Θέλω λίγο να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συντέλεσαν στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Πρώτα απ' όλα τον στρατηγό κύριο Συριτούδη, τον αστυνομικό διευθυντή κύριο Τσιάρα, που ήταν από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που είπαμε ότι θα δημιουργήσουμε αυτή την ομάδα ξανά, ήταν δίπλα μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, όλο το team που δώσαν το 100% για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, καθώς επίσης και τους συνδικαλισμούς των ενώσεων εδώ και της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΣΥΦΗ και της ΠΟΑΞΗ που στηρίξαν, επίσης την Ήρα του κυρίου Χατζαναγνώστου και αυτή που ήταν δίπλα μας και μας στήριξε και όλους τους χορηγούς εδώ της πόλης που με δικιά τους χορηγική προσπάθεια, ας πούμε, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το ταξίδι μας στη Θεσσαλονίκη, κάποιες στολές και όλα αυτά τα έξοδα. Τους ευχαριστούμε που είναι κοντά στην αστυνομία. Εμείς σαν αστυνομία ο πρώτος σκοπός είναι να μπορέσουμε να έχουμε ήθος και αξιοπρέπεια στους πολίτες της εδώ όλου του νομού και να μπορούμε σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς να είμαστε κοντά και δίπλα.